Δόξασιμον πάντοτε και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι βασιλέφωρα ανήλαι παράδειγμα του Ιδρύματος της Ελευθείας του Παντοχού Παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός ο Θεός και Ιησούς και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Σήμερα που είναι πραγματικά το ακριβέστατο νόημα του ανθρωπίνου προορισμού. Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο κεντρικός στόχος του παρανθρωπίνου όντος που ευρίσκεται στον κόσμο αυτόν, στην παροικία αυτή. Ακριβώς για να ολοκληρώσει την ομολογία του, την οποία εμπρότης για τις αρνήσεώς του επροκάλεσε την πτώση του και την καταστροφή. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό το ζήτημα της ομολογίας είναι αυτό που κάνουμε στην είσοδο μας στη χριστιανική μας ζωή. Στο βάπτισμα ακριβώς κάναμε αυτή την ομολογία. Χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτε. Αυτή η ομολογία είναι τρόπον τινά αυτό που απαιτεί από μας ο Θεός να πούμε. Είμαι θα εις θέση να ομολογήσουμε ότι αρνούμεθα τον εαυτό μας τον νόμο του παραλόγου. Αρνούμεθα την παραφύσιν ζωή. Αρνούμεθα γενικά την αμαρτία. Αυτό είναι το νόημα. Και βλέπετε τότε, επειδή στο βάπτισμα πηγαίνουμε μωρά, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν φυσικά, και ο ανάδοχος λέει συνοπτικά, σε σύντομα. Λέει ότι έρχεται τούτο σήμερα και ομολογεί ότι αποτάσσεται το σατανά και πάσει τις έργεις και τις πομπές αυτού και συντάσσεται το Χριστό. Και μετά λέει και το σύμβολο της πίστεως. Το λέει φυσικά ο ανάδοχος, επειδή το μωρό δεν μπορεί να τα πει. Αυτή είναι η είσοδος μας. Αυτό απαιτεί ο Θεός τώρα λοιπόν. Έναν της παμεγής της θυσίας που έκαμε και που μας δημιουργήσε εκ του μηδενός. Και αφού εδραπετεύσαμε και φύγαμε και ήρθαμε μόνοι μας μέσα στον θάνατο και στην κόλαση, μας ελπίθηκε και ήρθε πάλι και από εδώ μέσα και μας ανεκάλεσε πάλι. Και απαιτεί από μας αυτό το πράγμα, να ολοκληρώσουμε όλη μας την ομολογία μας. Δηλαδή, να θεραπεύσουμε την άρνηση. Επειδή με την άρνηση έγινε η πτώση. Τώρα θέλει ο Θεός να αναιρέσουμε την άρνηση. Και η άρνηση αναιρείται δια της ομολογίας. Αυτή λοιπόν την ομολογία που κάνουμε στο βάπτισμα, αυτή την κάνουμε πάλι τώρα. Γι' αυτό βλέπετε και αναφέρει εκεί στην αρχή ότι δεύτερο βάπτισμα λαμβάνει ο και καρμέλος μοναχός. Και οι πατέρες είδαν, οι πνευματοφόροι, την ίδια χάρη του βαπτίσματος, την είδαν στη στιγμή της κουράσμας. Τώρα όμως το λέμε με λεπτομέρεια, βλέπετε. Τότε λέμε συνοπτικά. Αρνούμεθα τον σατανά και τα έργα του και ομολογούμε τον Θεό. Τώρα αυτές τις δύο-τρεις λέξεις που είπαμε τότε συνοπτικά, τώρα τις λέμε πεπλατισμένα και λέμε ένα-ένα. Αρνούμεθα τα πάντα, δηλαδή τον νόμο του παραλόγου. Και κοίταξε, εκείνο το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι το εξής. Αυτό που μας κρατάει πάντοτε στη βάση μας. Λέει κανείς, καλά, εάν κατορθώσουμε όλες τις αρετές, τι προσφέρει, τι παίρνει ο Θεός τώρα από εδώ.
απολύτως τίποτε δεν είναι. Μόνο ολοκληρώνεται η ομολογία μας. Γιατί ο αληθής όταν αγωνιστεί να αποκτήσει την φιλαλήθεια ανητεμόνων, τι έκαμε εδώ, αρνήθηκε το ψέμα. Ο εγκρατής αρνήθηκε την ακρασία. Ο άδικος αρνήθηκε την αδικία. Ο εγωιστής αρνήθηκε τον εγωισμό, ο ταπεινός αρνήθηκε τον εγωισμό. Ο αυτάρκης αρνήθηκε την πλεονεξία. Ο ομολογητής αρνήθηκε δηλαδή την άρνηση. Ο μάρτυρας αρνήθηκε την ειδωλατρία. Άρα λοιπόν τίποτε δεν παίρνει ο Θεός, αλλά από αγαθότητα και μόνον μας επέδειξε τον τρόπο της αποθεραπείας. Και έτσι ομολογούντες στην είσοδό μας για να μας δώσουν τη σφραγίδα, κάναμε αυτή την ομολογία και έρχεται πάνω μας εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γιατί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σφραγιζόμεθα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δίδομαι σε αυτή την ομολογία μας ότι ανερούμε την άρνησή μας και αρχίζουμε τώρα έμπρακτα στη ζωή μας να το αποδείξουμε. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας στον κόσμο τούτο, αδελφοί μου. Τίποτε άλλο δεν είναι. Γιατί το τρέξιμο, ο ταχύς δρόμος των ανθρώπων. Εδώ τι είναι. Άμα το ερμηνεύσουμε, είναι το γελιοδέστερο συμπέρασμα. Όλος ο ταχύς δρόμος του παρανθρωπίνου στοιχείου, εις τη σύμπαση ανθρώπινο ζωή. Τι είναι. Ένα πιάτο φαΐ, ένα πατσαβούρι να τυλιχθεί μέσα και μια μικρή στέγη να μπει από κάτω. Πήρε από αυτά τα τρία ποτέ κανείς καμιά φορά παραπάνω. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε στον κόσμο. Τίποτα δεν είναι. Άρα δεν είναι αυτό το νόημα της εντάφθα παρικίας μας, της εξορίας μας, της φυλακής μας. Εχτίωμεν την ποινή της πρώτης μας αρνήσεως και ολοκληρώνοντας την ομολογία μας έμπραχτα ότι αγαπούμε τώρα τον Θεό και την αρετήν. Αλλά εάν αγαπούμε την αρετήν δεν παίρνει ο Θεός τίποτε. Διότι αυτά είναι φυσικά φαινόμενα. Και σαν κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού που είμαι θα δημιουργημένη, είμαι θα υποχρεωμένη να παράγουμε μόνο αρετές. Εάν ο άνθρωπος δεν παράγει μόνο αρετές, μόνο γι' αυτό είναι ένοχος. Βλέπετε. Άρα ο Θεός δεν παίρνει από μας τίποτε. Εάν κατορθώσουμε όλη την παναρετήν, ίσα ίσα που ήρθαμε στην ισορροπία του φυσιολογικού επίπεδου. Αναχτίσαμε την προσωπικότητά μας. Τίποτε παραπάνω. Ο Θεός δεν πήρε τίποτα από αυτά. Από εκεί και πάνω θα πάρει ο Θεός. Εάν δείξουμε γι' αυτόν αγάπη. Ποια αγάπη. Αγάπη τέτοια, ούτως ώστε ούτε η ζωή μας δεν έχει αξία για μας. Γιατί βλέπετε ότι η ταυτότης της χριστιανικής πραγματικότητας, η ταυτότης ότι ανήκουμε εις τον Θεό και Πατέρα μας και είμεθα του ιδίου γένους, βλέπετε δεν συνίσταται εις τον πανάρε των βιών, όπως το λέει μόνος του. Εν τούτο γνώσονται ότι εμεί μαθητές είστε, όχι αν κάνετε θαύματα, όχι αν ανασταίνετε νεκρούς, όχι αν προφητεύετε, όχι αν λαλείτε γλώσσες. Τούτα είναι καθήκοντά σας. Ως κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού πλασθέντες. Αλλά εάν αγάπη έχετε, εάν αγαπάτε τους εχθρούς σας, εάν αγαπάτε και ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, εάν συγχωράτε αυτούς που σας αδικούν και σας σκοτώνουν, τότε μοιάζετε με μένα. Τότε παίρνετε την ταυτότητα ότι είστε δικοί μου συγγενείς. Βλέπετε τη λεπτομέρεια. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε στη βάση της καθηκοντολογίας. Στον κόσμο τούτον αυτόν που ζούμε δεν έχουμε κανένα άλλο νόημα. Ένα κομμάτι ψωμί γιατί πρέπει να ζήσουμε. Δεν ζούμε χωρίς αυτό. Και ένα πατσαβούρι να τυλιχθούμε για το κρύο και για την εντροπή και μια μικρή στέγη να πούμε από κάτω μέχρι που να πεθάνουμε. Δεν θα πίνουμε εδώ. Αλλά δεν είναι τίποτε τούτα. Είναι για να αποδείξουμε έμπραχτα την ομολογία μας έναντι της πρώτης αρνήσεως. Αλλά πάλι και τούτο δεν είναι. Είπα, εάν το ολοκληρώσουμε αυτό, σημειώνω ότι φτάσαμε στην βάση της προσωπικότητός μας. Εάν από εκεί και πάνω ανέβουμε, στο υπέρ, ούτως ώστε να γινόμεθα θυσία για τους εχθρούς, για τους βλαμμένους, για τους πεθαμένους, για τους πεπλανημένους, τότε μοιάζομαι με τον Πατέρα μας Θεόν. Διότι και αυτός, κοιτάξτε,
για την ανάκλησή μας, για την ανάστασή μας από νεκρούς που είπαθα, ουδέ του ιδίου ιού εφίστου. Έσφαξε το μονάκριβο του Υιόν, το κέντρο της Παναγάπης του. Το έσφαξε για μας, τους δραπέτες και προδότες. Άρα λοιπόν, είναι αδύνητον καθήκον, είναι δογματική υποχρέωση να πεθάνουμε για τους ασθενείς, για τους αρρώστους και βέβαια για τους εχθρούς μας. Διότι πράγματι ο πεπλανημένος δεν είναι τίποτε να είναι και εχθρός, αφού είναι πεπλανημένος. Τότε λοιπόν, εάν χάρη τη Θεού φτάσουμε μέχρι εκεί, όχι μόνοι μας, για τις χάρη τόστου, τότε αποδείξαμε ότι έχουμε σχέση με τον Θεό και Πατέρα μας. Αυτό είναι το νόημα. Άρα λοιπόν, ολόκληρο σε βάζεις είναι τούτη. Γι' αυτό μην πλανόμεθα. Εδώ που είμεθα, δεν έχουμε καμιά άλλη αποστολή. Είναι να είμεθα προσεκτική από ημέρα σε σήμερα, να ανταποκριθούμε απολύτως στην έννοια της ομολογίας. Διότι αρνούμεθα τον Σατανά και πάση τις έργεις και τις πομπές αυτού. Ολόκληρον τον νόμο της διαστροφής, ολόκληρον τον νόμο του παραλόγου. Άλλωστε αυτά δεν τα κατακρίνουμε κι εμείς. Δεν έχουμε κάνει κι εμείς δικαστήρια και δικαιοσύνες και υπουργεία και καταδικάζουμε το παράλογο. Αλλά να το κάνουμε κρυφά να μην μας δουν. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα. Όποιος το συνειδητοποιήσει αυτό, πραγματικά χωρίς κόπον βρήκε τον δρόμο. Χωρίς κόπον βρήκε τον δρόμο που τον οδηγεί στην σωτηρία του και τη ζωή. Και ξέρετε, όταν αρχίσει ο άνθρωπος να συμμορφώνεται με αυτόν τον τύπο, τότε είναι να δείτε. Τότε αρχίζει η χάρη του Θεού. Επειδή κολακεύεται, ότι βλέπει πραγματικά, ότι βέβαια τίποτε δεν είναι τούτο που κάναμε, αλλά όμως επειδή μπήκαμε στον δρόμο και αγωνιζόμεθα βάσει αυτού του προγράμματος, τότε αρχίζει να εκδηλώνεται μέσα μας η χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος και μας δροσίζει, μας παρηγορεί, μας χαροποιεί, μας ενθαρρύνει, μας ενισχύει και μας δίνει την αίσθηση της προκοπής και ακόμα είναι εισαγωγικά τούτα. Θα προχωρήσουμε παραπάνω, τότε δεν περιγράφονται. Καταλάβατε, γι' αυτό και δικαίωση η Γραφή λέει δεν είναι άξια τα πεθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί. Γιατί αν γυρίσουμε παρακάτω να δούμε το πηλίκον ποιο είναι. Το βρίσκομαι ύστερα εις εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν για την εντολή του Θεού. Και βλέπεις πως σου λέει εάν πάντα τα διατεταγμένα εμείν ποιήσετε, είπατε ότι αχρίε δουλειές με. Οφείλουμε ποιήσε πεποιήκαμε. Βλέπετε. Και οι μάρτυρες ακόμα. Και αυτοί ακόμα. Και αυτοί που μαρτύρησαν καθήκον έκαμα. Αν δεν μαρτυρούσαν θα αρνούν τον. Καταλάβες. Οι ομολογητές υπέφεραν φοβερά βάσανα. Γιατί. Εάν δεν ομολογούσαν έπρεπε να αρνηθούν. Για να μην αρνηθούν και να ομολογήσουν έπρεπε να περάσουν από μέσα στον διάβολο των σκληρών δοκιμασιών. Και οι μάρτυρες ακόμα να πεθάνουν. Διότι αν δεν έκαναν έτσι έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Έπρεπε να καθαρίσουν τον Θεό και να προσκυνήσουν τον διάβολο. Για να μην τον προσκυνήσουν γιατί δεν πρέπει. Κατάλαβε, πέθανα. Και πάλι σε λέει, δεν του χρωστάει κανείς τίποτε. Το καθήκον του έκανα. Και έδειξε τα πράγματα πώς είναι. Και πλανόμεθα εμείς. Και γεμίζομαι μέσα. Και φουσκώνομαι και γινόμαθα. Τι να πει κανείς. Ντρέπεται να τα διηγείται κανείς. Το νόημα είναι τούτο, αδελφοί μου. Εδώ, μην ξεχνάτε, τούτα που γίνονται τώρα η πάντοτε η συνήθεια εδώ στον άθρονα και στα μοναστικά ιδρύματα, στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πράγονται οι κουρές των αδελφών. Και είναι και τούτο και χρήσιμο μεν, διότι είναι μια περίοδος ειλικρινεστέρας, ακριβεστέρας μετανοίας, αλλά και για μας είναι μια υπόμνηση. Διότι να όλοι μας τα λέμε και τα ξεχνάμε. Βλέπετε τώρα, είμαστε εκεί παρόντες και ακούμε. Βλέπετε μόνοι μας που τα υποσχόμεθα. Μόνοι μας υποσχόμεθα, πάμε μόνοι μας και υποσχόμεθα ότι αρνούμεθα πλέον από εδώ και στο εξής. Όλων των νόμων του παραλόγου. Όλων των νόμων της διαστροφής. Όλων των παλαιών άνθρωπων. Και συντασσόμεθα με τον Χριστό και το Πανάγιο του θέλημα. Και αν το πετύχουμε αυτό, τίποτε δεν κάναμε. Απλούστατα ανταποκριθέμε στην φύση της προσωπικότητας. Λοιπόν, όλα τούτα να τα κατανοείτε και να τα ψηλαφάτε μέσα σας και να τα περιστρέφετε μέσα σας, ούτως ώστε η μνήμη του συνεχώς να σας δίνει δύναμη και προσεκτικότητα.
Διότι είναι γεγονός ότι ο διάβολος που μας πολεμάει είναι παμπόνερος και δεν ησυχάζει. Δεν παθαίνει κι αυτός αλλοιώσεις σαν εμάς, που εμείς είμαστε ταλέποροι, υποκείμενοι σε διάφορες αλλοιώσεις χάρη της ασθενείας μας και της φθοράς που παθαίνουμε, αλλοιωνόμεθα για κάθε λίγο. Κύριος δεν κουράζεται, δεν αλλοιώνεται, ούτε κουράζεται, ούτε κρυώνει, ούτε πεινάει, ούτε νιστάζει, ούτε βαραίνεται. Και κυροφυλακτεί συνέχεια να βρίσκει αιτίες, πότε λιγάκι να λυγίσουμε, να μας βάλει ένα δυναμίτη να μας στηράξει, να μας γελάσει, να μας αποδείξει άπιστος. Αυτό είναι το νόημα. Ενώ εμείς υποσχεθήκαμε πίστη και βαδίζουμε να την εφαρμόσουμε, μας γελάει αυτό, μας παλαράει και μας αποδεικνύει άπιστος να μας ρεζιλέψει μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό όλα τούτα να τα θυμάστε, πατέρες μου, και όλοι με ζήλο και με ευλάβεια να κρατάτε την αυτή, τη γραμμή σας. Εκείνο που θα σας βοηθήσει να πετύχετε είναι, επειδή ο άνθρωπος είναι τρεπτός και ιδίως επειδή ξεκινούμε τώρα από μικρή και αδαείς, όπως στην παιδεία, ξεκινάει το βράκι με κόπο να πει του ΑΒ. Και σιγά 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 μπορεί να γίνει ακόμα και γίνεται, όχι, γίνεται ύστερα ως δόκτωρ. Αλλά με κόπο και προσπάθεια. Λοιπόν τώρα, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν δύναμη και υφίστανται τις μορφές των αλλοιώσεων τόσο πολύ, γι' αυτό είναι απαραίτητο να κρατούν τα στοιχεία που είναι βοηθητικά. Το βοηθητικό στοιχείο είναι το εξής, ότι τα πάντα κινούνται από τον νου. Πολλές φορές το είπαμε. Είδες που έλεγαν οι παλιοί, νου σωρά και νου σωγούει. Μέσω του νοός γίνεται. Πλησιά ερχόμεθα εις επαφή με τους κόσμους μας, αισθητούς και νοητούς, παρελθόν, παρών και μέλλον. Όλα δια του νοός. Ο νους συλλαμβάνει την ιδέα. Λοιπόν, για να μπορούμε λοιπόν να στεκόμεθα εις την πύλη και να εμποδίζουμε τους εισερχομένους να μας ληστέψουν, πρέπει να στέκεται ο νους στη θέση του. Για να το πετύχουμε αυτόν, μόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού μας μπορούμε. Μόνο η δύναμη του Χριστού, το όνομα του, δεν είναι λέξεις. Είναι δύναμη, είναι ενέργεια. Γι' αυτό πολύ επιμένω, ειδικά οι νέοι, όλοι, αλλά ειδικά οι νέοι, για να μην χάσουν το ζήλο τους, να μην μπερδευτούν μέσα στην αποθάρρυνση, κατάλαβες, και μέσα στην απογοήτευση, και χάσουν τη βάση τους, πρέπει να καλλιεργούν, να επιμένουν στην μνήμη του Θεού, στην ευχούλα. Εάν επιμένουν εκεί, τότε ο νους λαμβάνει φωτισμό και γίνεται προσεκτικός. Διότι κάθε μορφή παραβάσεως και σφάλματος είναι πλάνη. Είναι αλήθεια. Αλλά γιατί ο νους δεν τα καταλαβαίνει, έχει πείρα. Και το γελάει ο απατεώνας και το βγάζει από τον δρόμο. Εάν λοιπόν προσέχετε, να μην καμπέτε το θέλημά σας. Διότι η εφαρμογή του θελήματος είναι η πλήρης άρνησης. Εάν προσέχετε να μην καμπέτε ποτέ το θέλημά σας και κάνετε πάντοτε υπακοή, όπως μας έδειξε ο αρχηγός μας, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου αυτός, όχι τόσο που είμαστε εμείς. Εάν είστε υπήκοοι αληθινοί και βιάζεστε σε μνήμη του Θεού, μπήκατε στον δρόμο. Δεν είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όταν η μνήμη του Θεού στέκεται δια της ευχής, ο νους βλέπει μεν την επίδραση του Σατανά, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που γίνεται δια της επικλήσεως του ονόματος του Χριστού έχει πολλές ιδιότητες. Δίδει θέρμινη στο ζήλο. Ο ζήλος, η θέρμη, η προθυμία με λίγα λόγια, είναι τα καύσιμα, είναι κινητήριος δύναμης. Το όνομα του Χριστού περιστρεφόμενο αυξάνει αυτό το ζήλο. Αυξάνει αυτό το ζήλο. Λοιπόν, πρώτα μένα αυξάνει το ζήλο. Τα φωτίζεται ο νους και δεν μπορεί να πλανηθεί εύκολα. Ξεχάσει το δρόμο του και απαρασυρθεί. Όταν υπάρχει ο ζήλος μέσα και η θέρμη, τότε η θέρμη και ο ζήλος σηκώνουν τον κόπο αυτή και ο άνθρωπος αντέχει. Αποκτά διπλάσια και τριπλάσια δύναμη από τη φυσιολογική. Διότι ο ζήλος που μέσα η χάρις κάνει δια της επικλήσεως του Θείου ονόματος, του δίδει δύναμη να αντέξει. Διότι είναι γεγονός ότι εμείς έχουμε ένα αίσθηση του κόπου και των αλλοιώσεων και των τροπών. Είναι γεγονός ότι αυτά τα αισθανόμεθα. Πέραν του ότι και μόνοι μας αγωνιζόμεθα ακόμα και σφίγγουμε τον εαυτό μας με μια στοιχειώδη εγκράτεια. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μπορούμε να αγωνιζόμενος πάντα εγκαδεύεται. Λοιπόν, άρα υφιστάμεθα κατά φύση ένα είδος εξαντλήσεως. Εάν η ευχή παραμένει μέσα μας και αν το διαβολικό θέλημα δεν είναι μέσα,
και υπάρχει η μνήμη της επικλήσεως του ονόματος του Χριστού, τότε ο Μέλμουτ βλέπει καλά και δεν πλανάται και ο ζήλος ανάβει και σηκώνει αυτό στον κόπο. Και τότε τα πράγματα είναι εύκολα. Βαδίζει ο άνθρωπος για προκοπή. Συμπαρίσταται ο φύλακας του άγγελος. Κολακευόμενος βλέποντας τον ότι βαδίζει καλά. Εάν όμως ο άνθρωπος αντί να κάνει υπακοή, προτιμά το δικό του θέλημα. Την ιδιοτέλεια, την ιδιορυθμία, την αυταρέσκεια. Αυτός που κάνει το θέλημα του είναι αδύνατο να κρατήσει ευχή. Ναι, μένει. Εξέρευσαν ο Ιησούς όχλου όντως εν το τόπο. Τότε λοιπόν, στη θέση του ζήλου και της προκοπής, γεννάται η κατάρα που λέγεται γιατί. Αρχίζει. Γιατί. Αυτός πάει για διαβολοποίηση. Ξέπεσε. Αυτά σας τα λέμε εμπειρικά, πατέρες. Από μέσα στους πατέρες που τα βρίσκουμε και ελάχιστα από τη ζωή μας που επί τόσα χρόνια ακολουθούμε και βλέπουμε. Δεν προσπαθούμε να σας παρέσουμε, σας λέμε την αλήθεια αυτή ακριβώς όπως είναι. Λοιπόν, βιάζεστε πολύ το καταραμένο θέλημα. Μα δεν είναι ρεζίλεμα για τον καλό ήρω να κάνει το θέλημα του. Κύριε Ιησού Χριστέ, το δυνάμει. Επετάξετε τα πτυχία σας. Αρνηθήκατε την πατρίδα σας, το σπίτι σας, την οικογένεια σας, το γάμο. Και ξοριστήκατε μέσα στην ερημιά. Και ήρθατε εδώ που σας έφερε τη χάρη του Θεού. Και επιμένεις τώρα να κάνεις το δικό σου θέλημα. Τι να το κάνεις για μου το θέλημα. Σε ξένο χώρο, σε ξένων τόπων και τρόπων, σε ξένους ανθρώπους. Αφού το δικό σου θέλημα το πέταξες. Το γενικό που ήταν δικό σου. Και θα κάνεις τώρα να επιμένεις στη δική σου γνώμη. Να, αυτό ήταν. Και έτσι τερατώδης πλάνη πραγματικά. Η αφροσύνη θα κάνει όλα. Γι' αυτό προσέχετε πολύ, πατέρα. Προσέχετε πολύ. Εκεί που κόβεται το θέλημα και εκεί που συνεχίζεται η μνήμη του Χριστού μας, γίνεται όλη αυτή η ωφέλεια που σας είπα. Εκεί που δεν γίνεται τούτον, όταν ακούτε άνθρωπο να επιμένει και να λέει γιατί, αυτός έπαθε, ξεριζώθηκε. Μόνον η χάρη του Θεού. Οπότε λένε οι πατέρες, όταν δείτε, λένε οι πατέρες, στο μοναχό θέλημα και δικαίωμα. Κάνει το θέλημα του πρώτα και μετά φαινά το δικαίωμα που λέει το γιατί. Κλάψω σε αυτόν τον μοναχό, λέει. Αν ξέρει, διάβασε την εκκρόσωμη ακολουθία. Απόφευμα των πατέρων είναι. Έτσι. Γι' αυτό προσέχετε, πατέρα μου. Και τούτα όλα που γίνονται τώρα, είδατε πραγματικά. Και εγώ που είμαι γέρος και είμαι έτοιμος να φύγω πια, πραγματικά και εγώ συγκλονίζομαι. Που αν και δεν γέρασα, δεν έχω κάνει τίποτα, αλλά πάλι έστω που τα βλέπω και μέμφω με τον εαυτό μου. Ίσως με την αυτομεψία μου που θεωρηθεί και αυτό μετάνοια. Και ότι πραγματικά όλοι μας, και γυμνοί μπροστά στην ωραία πύλη, μπροστά στον Θεό, μπροστά στους αγγέλους, ομολογήσαμε εκεί. Και ξέρετε ότι που την κουρά και ύστερα, μέχρι την κουρά σβήνουν τα παλιά τα λάθη. Αυτά τα έχουν δει πολλές φορές, πατέρες. Σαν που να βαπτίστηκε τώρα, σαν μωράκι γίνεται. Τα παλιά σβήστηκαν όλα. Νέο βάπτισμα. Από εδώ και πώς. Άκουε σου να χνιά ο Θεός. Αν έχετε ο Θεός, αν έχετε ο Θεός. Πόσα είναι αγαθότητα. Τώρα λοιπόν. Είναι εύκολο. Γιατί τώρα, αφού βγήκαμε να πούμε στην έννοια του κοινωνισμού, της κοινωνικής πλεχτάνης και των δικτύων, δεν έχουμε εμείς τίποτε εδώ να φοβηθούμε, ούτε να κινδυνέψουμε. Γιατί ποιος θα μας τραβήξει. Ποια υποχρέωση. Οι επιχειρήσεις μας, τα οικογενειακά μας περιβάλλοντα, τίποτε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Λίγη τροφή που μας χρειάζεται την παρέχει το μοναστήρι. Και όλος μας ο νους είναι να σταθούμε μπροστά στον Χριστό μας και να τον παρακαλάμε κάθε μέρα να μας λυπηθεί, να συγχωρέσει με τα λάθη μας, αλλά να μας δώσει την χάρη του για να μπορέσουμε να βρούμε το θέλημά του και να το φυλάξουμε. Άλλο νόημα δεν έχει ζωή μας. Εμείς οι μοναχοί, αυτό και μόνο. Και εάν η χάρη του Θεού μας βοηθήσει, που μας περιμένει να δείξουμε την πρόθεσή μας, τότε θα γίνουμε και χρήσιμα εργαλεία για το στηριγμό της Εκκλησίας μας, του λαού μας, του έθνους μας. Κοίταξε τους αδελφούς μας, τους κοινωνικούς, κάθε μέρα που μας πλημμυρίζουν. Είδατε σήμερα πόσους είχε μέσα στην Εκκλησία. Μα αυτοί είναι φτωχοί, δεν ήρθαν για να φάμε ψωμί. Αυτοί έφυγαν που το σπίτι τους έχασαν την οικογενειακή αιστεία, ήρθαν να δουν σε εμάς κάτι. Ήρθαν να δουν αρετή.
ήρθαν να δουν πράγματι είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο και σήμερα. Γι' αυτό ήρθαν. Δεν έχουν ανάγκη. Έκαμα θυσία και ήρθαν. Πρέπει να το δουν. Άμα εμείς είμαστε προσεκτικοί, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, αγωνιζόμενοι μόνο για τη σωτηρία μας, ταυτοχρόνως είμεθα και οι Ιεραπόστολοι. Και όποιος από εμάς ωφεληθεί, παίρνουμε το μισθό εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ο εξάξας άξιον εξ αναξίου, ως το στόμα μου κληθίζεται. Και ο επιστρέψας αμαρτωλών, εκ πλάνης οδού αυτού, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και αυτό το πετυχαίνουμε δωρεάν. Καθήμενα στο σπίτι μας, να τους, έρχονται μόνοι τους οι αδερφοί μας. Έρχονται μόνοι τους και κάθονται κοντά μας. Και παρακολουθούν να μας δουν. Δηλαδή, άραγε είναι αλήθεια ότι εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο. Είμαστε υποκριτές. Είναι άξυπνοι, καταλαβαίνω. Όταν βλέπουν πάνω μας την πραότητα, την καλοσύνη, την ανεκτικότητα, την εκτικότητα. Κατάλαβες, όταν τα δουν αυτά πιστεύουν. Πράγματι, αυτοί δεν μπορεί, χριστιανοί είναι, για να έχουν τέτοια ειρήνη. Γιατί πολλές φορές σας είπα, με ερώτησαν άνθρωποι κοινωνικοί που έρχονται μαζί μας για λίγο, είναι μερικοί που κάθονται καμιά εβδομάδα μαζί μας ή και λίγο παραπάνω, και επειδή τα προσέχουν αυτά, έρχονται με έναν τρόπο δηλών και μου λέει, γέροντα, έχω μια απορία να μου φύγει να την πω. Για να την ακούσω για από την απορία σου. Και καλά, πατέρ, και εγώ με τη σύζυγό μου και τα δύο-τρία παιδιά που έχω, δεν λέω, καλά περνάμε, αλλά τσακωνόμαστε, πατέρ, εμείς. Εγώ είμαι μαζί σας τώρα 8-10 μέρες. Τους άνθρωποι δεν είδα κανένα να τσακωθεί. Καλά, πώς δεν τσακώνεστε εσείς, αφού δεν είστε αδέρφια, δεν είστε συγγενείς. Πώς είστε ειρηνικοί εσείς. Βλέπετε που το προσέχουν αυτό το μικρό πράγμα. Ακριβώς φαίνεται πολύ, το φως δεν μπορεί να καλυφθεί. Μόνο να υπάρχει το φως όπου υπάρχουν οι μάτια να το δουν. Είστε λέγοντας μας, εμείς είστε το φως του κόσμου. Ούτω λαμψάτω το φως ημών. Γι' αυτό, πατέρας μου, είναι χρέος μας, ειδικά στις ημέρες τότες που ζούμε τις τελευταίες, όπως πολλές φορές σας το είπα, που χάθηκε ο προσανατολισμός και κινδυνεύει ο χριστιανικός λαός να πλανεθεί από τις τόσες παγίδες του διαόλου που ανεξέλεκτα πλέον χτυπούν από όλες τις πλευρές. Εμείς εμείναμε πλέον το σωσίβιο και κοιτάει ο λαός να δει πάνω μας, άραγε εμείς το κρατούμε και άμα το δει πιστεύει και αντέχει ακόμα, σου λέει, αλήθεια είναι, το Ευαγγέλιο υπάρχει, εμείς προδώσαμε και αγωνίζεται να το εφαρμόσει. Αυτά ήθελα να σας θυμίσω απόψε και να ευχηθούμε όλοι μας στον αδελφό μας τον νεόκορον να τον βοηθήσει χάρη του Θεού να ολοκληρώσει την αποστολή του. Αμήν. Αμήν.